ζωντανή ηχογράφηση που περιείχε 17 τραγούδια δικά τους αλλά και άλλων καλλιτεχνών και η οποία εξαντλήθηκε μέσα σε λίγους μήνες. Οι ίδιοι υποστηρίζουν πως πληρονόμησαν την καλή φωνή από τη μητέρα τους, απλά σε αντίθεση με αυτή που τραγούδισε μόνο μια φορά δημόσια, αυτοί αποφάσισαν να το κάνουν πιο συχνά. Στη διασκέδαση της νεολαίας τώρα, οι σπατάλες ανήκουν πλέον στο παρελθόν. Τα κρυβαρλέδια έχουν δώσει τη θέση τους σε δόντες για καφέ ή σε απλές επισκέψεις σε σπίτια φίλων. Αυτό που δεν φαίνεται να χάνεται ευτυχώς πάντως είναι η αισιοδοξία και η καλή διάθεση.